τη δύναμη που έβαλε ο αντίπαλος. Προσπαθήσαμε, αλλά δεν ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι και τόσο δυνατοί όσο έπρεπε. Η Καρδίτσα έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση, ήταν πάρα πολύ διαβασμένη, όπως είναι σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Ήταν μέσα στο πλάνο τους προφανώς. Δυστυχώς εμείς δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στο δεύτερο ημίχρονο, οπότε σχεδόν ήταν φυσική και η εξέλιξη του παιχνιδιού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο που ήταν εδώ πέρα και εύχομαι την καλύτερη δυνατή συνέχεια της ομάδας. Ήταν η καλύτερη μας εμφάνιση αυτή, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Παίξαμε μια άμυνα βγαλμένη από τα καλύτερα από όνειρα, έτσι όπως θέλω να πει η ομάδα μας άμυνα. Είμαστε η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Τελειώσαμε το τρίτο δεκάλεπτο χωρίς να φάμε καλάθι. Αντιδράσαμε μετά από μια πολύ κακή ήττα. Όχι κακή για το Στρατό, είναι καλή ομάδα, κακή λόγω της εμφάνισης και παίξαμε με πολλά προβλήματα. Δεν είχαμε καθόλου το Σεραφείμ το Θεό, ο οποίος έπαιξε άρρωστο στο Στρατόνι με προβλήματα στις προπονήσεις. Τα παιδιά βγάλαν όλη την ψυχή τους, παίξαν ένα μπάσκετ ανώτερης κατηγορίας. Ένα μπάσκετ που πιστεύω αποζημίωσε τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο. Είμαι περήφανος για αυτά τα παιδιά. Δεν ξέρω πού θα φτάσει η Καρδίτσα. Δεν ξέρω, έχουμε ακόμα 9 τελικούς που είναι πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Όμως πιστεύω η πόλη πρέπει να είναι περήφανη για τα παιδιά, για την ομάδα που έχει. Παίξαν για την ψυχή τους, παίξαν για την Καρδίτσα. Έτσι θα παίξουμε μέχρι το τέλος. Θέλουμε την βοήθεια όλων σας. Είναι μακρύς ο δρόμος. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην Ξάνθη. Καλό θα ήταν αν μπορεί ο κόσμος να κάνει και μια εκδρομή εκεί. Μεγάλη νίκη για εμάς. Ερχόμασταν από ένα κακό αποτέλεσμα. Θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήρθε η νίκη. Μπήκαμε δυνατά ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Παίξαμε πολύ δυνατή άμυνα. Κάθε μάτς από εδώ και πέρα είναι τελικός. Θα πάμε τώρα στη Ξάνθη. Θέλουμε κάθε αποτέλεσμα και δεν κρυβόμαστε στο πλέον. Θα πηγαίνουμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε και γιατί όχι για την άμυνα. Για άλλη μια φορά να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο που σε κάθε εντός παιχνίδι μας στηρίζει και είναι πραγματικά ο όλος παίκτης μας.